Πάμε κυρίες και κύριοι στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας, τον Πρόδρομο τον Ασλανίδη της Περιφέρειας. Καλησπέρα σας κύριε Ασλανίδη. Καλησπέρα σας κύριε Βακρατζά. Καταρχήν να δούμε λίγο πώς θα έχουμε τις επόμενες μέρες τον καιρό. Είδαμε ότι την τελευταία περίοδο έχουμε πτώσει τις θερμοκρασίες σε όλη την Δυτική Μακεδονία και σε κάποιες έτσι ορεινές περιοχές όπως τη Βίγλα και σε κάποιες άλλες είδαμε και μερικές χιονοπτώσεις. Πώς θα έχουμε τις επόμενες μέρες τον καιρό, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός? Χειμωνιάτικο το σημερινό σκηνικό του καιρού σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, με χαμηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένους βόρειους ανέμους, με αποτέλεσμα βέβαια να σημειωθεί και η πτώση θερμοκρασίας. Δεν έχουν σημειωθεί χιονοπτώσεις στην περιοχή μας. Όπως είπαμε, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες και η πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται πως σταδιακά εξασθενούν οι βόρειοι άνεμοι, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες να σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας μέχρι και τους 8 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη και την Πέμπτη, και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Άρα όπως θα δούμε το Σαββατοκύριακο να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, όπως είπαμε, θα ενισχυθούν οι νότιοι άνεμοι, αποτέλεσμα να ανέβει η θερμοκρασία και να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και λίγες χιονοπτώσεις στις πολύ ορεινές περιοχές πάνω από τα 1600-1700 μέτρα υψόμετρο. Μάλιστα, αλλά για λίγες μέρες είχαμε την πτώση αυτή της θερμοκρασίας. Βλέπουμε να ανεβαίνουν λίγο οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, όπως είπαμε, θα φτάσουν τους 12 βαθμούς Κελσίου μέχρι το Σαββατοκύριακο, αλλά περιμένουμε διαδοχικά κύματα με νότιους όμως ανέμους, τα οποία θα φέρουν βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές, όχι έντονα φαινόμενα, βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές και χιονοπτώσεις, όπως είπαμε, στις πολύ ορεινές περιοχές με μεγάλα υψόμετρα. Μάλιστα. Τώρα, με αφορμή που σας φιλοξενώ, να έρθω λίγο και στα συντονιστικά της πολιτικής προστασίας, κατά πόσο πλέον είστε σε ετοιμότητα? Είδαμε ότι ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Κατά πόσο είστε πλέον σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσετε τον χειμώνα που έρχεται, κύριε Διευθυντά, δηλαδή και από την πλευρά του αλατιού και από τα αποχιονιστικά μηχανήματα? Και η τελευταία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Έχουν γίνει τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, έχουν συνεδριάσει με την Προεδρία των αντίστοιχων αντιπεριφερειαρχών, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας συγκροτήθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη και υπάρχει ένα συντονιστικό σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Έτσι και φέτος, εν ώψη της επερχόμενης χειμερινής περίοδου και για την καλύτερη προετοιμασία των υπηρεσιών, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα από τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν το χειμώνα και τη χειμερινή περίοδο, συνεδρίασαν τα συντονιστικά όργανα. Στις 20 Νοεμβρίου συνεδρίασε και το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας μέσω τηλεδιάσκεψης, εν ώψη της κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας λόγω του COVID-19 και της πανδημίας. Συμμετείχαν φορείς μέσω τηλεδιάσκεψης από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, τους Δήμους και τις υπηρεσίες, αλλά και τις εθελοντικές οργανώσεις. Ακούσαμε τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων. Υπάρχει ετοιμότητα από ό,τι δήλωσαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ετοιμότητα εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Από την πλευρά της η Περιφέρεια για το επαρχιακό και το εθνικό δίκτυο, το οποίο έχει και την ευθύνη αποχιονισμού, έχει ολοκληρωθεί η μίσθωση των οχημάτων αλλά και των αποχιονιστικών οχημάτων, αλλά και η προμήθεια του αλατιού για να καλύψουμε τις ανάγκες στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Αντίστοιχη ετοιμότητα δήλωσαν και οι Δήμοι και οι εκπρόσωποι των Δήμων για το δημοτικό δίκτυο και το δίκτυο ευθύνης τους, όπως και η Εγνατία Οδός μέσω του εκπροσώπου της, ότι υπάρχει αντίστοιχη ετοιμότητα και για το δίκτυο της Εγνατίας, που αποτελεί ευθύνη της Εγνατίας ο αποχιονισμός και η συντήρηση του οδικού δικτύου. Τι επισημάνσεις κάνατε εσείς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε, εντάξει, πέρυσι δεν είχαμε κακοκαιρία, τουλάχιστον φέτος, αν δούμε ότι υπάρχουν άσχημες καιρικές συνθήκες, να τις αντιμετωπίσετε χωρίς προβλήματα? Αναφερθήκατε ότι και το αλάτι είναι στις αποθήκες και τα αποχιονιστικά. Τι επισημάνσεις κάνατε εσείς ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας? Εντάξει, υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει το σχεδιασμό δράσεων για κάθε εμπλεκόμενο φορέα.
Έτσι και φέτος υπάρχει το σχέδιο δράσεων αντιμετώπισης χιονοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων. Ήδη έχουμε καταθέσει στην Εκτελεστική Επιτροπή και έχει εγκριθεί το σχέδιο Δάρδανος που αφορά την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως και το σχέδιο χιονοπτώσεων, το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και στο σχέδιο αυτό προβλέπει, περιγράφει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αυτά επισημάναμε, ότι ο κάθε φορέας δεν αυτοσχεδιάζει, κάνει αυτό που θεσμικά προβλέπεται να κάνει. Εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι τηρήσουν και εφαρμόσουν τα μέτρα τα οποία ισχύουν και τα οποία προβλέπονται στο γενικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων, δεν θα υπάρξει κανένα άλλο πρόβλημα. Άλλωστε, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι δεδομένη σε τοπικό επίπεδο. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με τον Α ή με τον Β τρόπο στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και χιονοπτώσεις. Και ελπίζω και φέτος ελπιστώ ότι θα πάμε καλά με το συντονισμό βέβαια του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Τσιούμαρη και του Περιφερειάρχη του κ. Κασαπίδη. Θα προσπαθήσουμε και φέτος να υπάρξει αυτή η ροή της πληροφορίας ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, σε ό,τι έχει να κάνει με την έκδοση, γιατί βασίζεται σε ένα μεγάλο μέρος, θα πούμε, ο σχεδιασμός, ο πολιτικός σχεδιασμός, στην έγκυρη ενημέρωση με τα δελτία καιρού, τα οποία μας επισημαίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε άμεσα από την έκδοση του δελτίου ή του έκτακτου δελτίου να φτάσει και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της περιφέρειας αυτή η πληροφορία ότι επιδεινώνεται ο καιρός, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, είτε αυτό έχει να κάνει με υπηρεσίες των Δήμων, είτε έχει να κάνει με υπηρεσίες του κράτους. Ωραία. Άρα σε ετοιμότητα είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και φέτος. Θα δούμε και το επόμενο διάστημα για να αντιμετωπίσει τις άσχημες καιρικές συνθήκες όταν έρθει και φυσικά να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι και να μην δημιουργούνται προβλήματα. Αυτό είναι ο στόχος μας, κύριε Βακρατσά. Βέβαια, να πούμε ότι μεγάλη βαρύτητα δίνουμε και στα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει να λάβουν οι πολίτες. Ξέρουμε πολύ καλά οι άνθρωποι που κατοικούν στη Δυτική Μακεδονία τι θα πει χειμώνας. Γνωρίζουν από χιονοπτώσεις, γνωρίζουν από χιονισμένους δρόμους, γνωρίζουν από τις ειδικές συνθήκες και τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή μας. Αυτό όμως, όπως είπα, όταν υπάρχει έκτακτο δελτίο, όταν υπάρχει δηλαδή ανακοίνωση επίσημη από την πολιτική προστασία ότι θα υπάρξει επιδείνωση του καιρού, και οι πολίτες θα πρέπει να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους, να ασφαλίζουν τα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν στην ιδιοκτησία τους, να αποφύγουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να αποφύγουμε προβλήματα με τις χιονοπτώσεις, για να έχουμε έτσι καλύτερο αποτέλεσμα στη χειμερινή περίοδο 2020-2021. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και την παρέμβαση και θα ξαναεπικοινωνήσουμε και το επόμενο διάστημα όσον αφορά και τις καιρικές συνθήκες. Να είστε καλά, κύριε Σλανίδη. Σας ευχαριστώ πάρα καλή πολύ. Συνέχεια.